Για άλλη μια μέρα, λοιπόν, δίνεται αγώνας με όλα τα μέσα στη Ρόδο για να τεθεί υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά. Στο μεταξύ, μεγάλες φωτιές, πύρνες, εστίες ξέσπασαν πριν από λίγη ώρα και καίνε σε Εύβοια, Βιωτία και Πελοπόννησο. Θα τα δούμε όλα. Έχουμε συνδεθεί με όλα τα σημεία του ρεπορτάζ στη Ρόδο. Απεσταλμένος του Όπεν, Μίλτος Σακελάρης. Στην Ηλίκη, ο Κώστας Ασημακόπουλος. Στο Αίγιο, Νίκος Γιαπρακάς. Κοντά μας και ο Γιάννης Ρήγος. Καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε δικαιωματικά, Μίλτο, από εσένα. Να μας πεις προς τα πού κινείται αυτή την ώρα το πύρινο μέτωπο. Ενώ βλέπουμε στον ορίζοντα πίσω σου να είναι κόκκινος και να φαντάζει ότι έρχεται η φωτιά, προσεγγίζει το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι. Από τον οικισμό Απόλλωνα Ματίνα, από όπου είχε ξεκινήσει τις πρώτες ημέρες, πριν από αρκετές ημέρες, η φωτιά εδώ στη Ρόδο, κινείται προς τον οικισμό Μάσαρη αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τους αστυνομικούς πώς κάνουν υποδείξεις, ρυθμίζουν εδώ την κυκλοφορία. Υπάρχει στα δεξιά ένα πούλμαν, το οποίο είναι για την μεταφορά των κατοίκων, εφόσον αυτό χρειαστεί τις επόμενες ώρες. Να πούμε ότι έχουμε καταγράψει συγκλονιστικές εικόνες πριν από λίγο, αστυνομικούς να προσπαθούν να απομακρύνουν ηλικιωμένους από το χωριό, από τον οικισμό. Πάμε προς τα δεξιά, μαζί με τον οπερατέρ του Όπεν, και σας δείχνουμε πως οι αστυνομικοί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες πριν από λίγες ώρες. Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι δεν εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, έχουν κάνει προσπάθειες να τους πείσουν να φύγουν από αυτό το σημείο. Κοιτάξτε, έρχεται ακόμη ένα πούλμαν εδώ. Υπάρχουν συνολικά τρία τα οποία είναι σε αυτό το σημείο. Θα κουνήσουμε λίγο την κάμερα προς τα εδώ για να δείτε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πύρινο μέτωπο. Σας δείξαμε την πλατεία του οικισμού Μάσαρη. Δείτε λοιπόν προς τα πού κινείται η φωτιά και πόσο κοντά είναι. Πόσο κοντά είναι στα σπίτια, και θεωρούν ότι απειλείται ο συγκεκριμένος οικισμός από ώρα σε ώρα. Να πούμε ότι έχουν σταματήσει να πετούν τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής. Έγιναν κάποιες ρήψεις νωρίτερα, δεν γίνονται τώρα ρήψεις. Οι πυροσβέστες, είδαμε πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση, πηγαίνουν πάνω στο βουνό. Ήμασταν και εμείς πριν από λίγο εκεί, καταγράψαμε το μέτωπο. Να, τώρα βλέπω πίσω μου εθελοντές οι οποίοι περνούν με ένα δικό τους βιτιοφόρο που έχει νερό, που θα κουβαλήσει, μια υδροφόρα που θα κουβαλήσει νερό τις επόμενες ώρες στο συγκεκριμένο σημείο. Βλέπετε την πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ακούγαμε τους αστυνομικούς να στέλνουν μηνύματα με τις ντουντούκες να απομακρυνθούν όλοι οι πολίτες από το συγκεκριμένο σημείο. Καθώς δεν είναι ασφαλής, όπως μας λένε, μάλιστα ζήτησαν και από εμάς να φύγουμε και να εκενώσουμε προς Ρόδο. Δείτε στα δεξιά πως ο μαύρος καπνός, το μαύρο σύννεφο καπνού, έχει καλύψει τα πάντα από το μέτωπο το οποίο έρχεται από το χωριό Απόλλωνας. Πραγματικά είναι απελπιστική η κατάσταση. Είχαν όλη την ημέρα, όπως μας λένε οι πυροσβεστικές δυνάμεις, την δυνατότητα να ελέγξουν αυτό το πύρινο μέτωπο. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν για ακόμη μια μέρα. Και τώρα είμαστε λίγο πριν τις 9 το βράδυ. Έχουμε περίπου 2 ώρες και κάτι μέχρι να σταματήσουν να πετούν τα εναέρια μέσα. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη θα είναι αυτή η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Όπως θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες, απειλεί το συγκεκριμένο οικισμός, ο οποίος είχε κενωθεί και χθες. Επέστρεψαν σήμερα οι κάτοικοι. Ωστόσο, βλέπουμε πως πρέπει να κενωθεί και πάλι. Και αυτή ήταν η εντολή που έδωσε η ελληνική αστυνομία. Είδαμε ανθρώπους να παίρνουν τα κατοικίδια τους και κάποια πράγματα, να κουβαλάνε ακόμη και βαλίτσες και να τις βάζουν μέσα στα αυτοκίνητά τους για να μπορέσουν να απομακρυνθούν από το συγκεκριμένο σημείο, Ματίνα. Βλέπουμε όλη αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση που μας περιγράφεις, Μίλτο. Η κατάσταση δείχνει να γίνεται ξανά απειλητική στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να πρέπει να το εκενώσουν οι κατοικοί του για την ασφάλειά τους. Βλέπουμε λοιπόν να επαναλαμβάνεται αυτός ο εφιάλτης και στο σημείο που βρίσκεσαι.